Στην καμέρα του Start μίλησε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατομών με Αναπηρία Ιορδάνης Βαρδακαστάνης, ο οποίος ήρθε για λίγες ώρες στην Κέρκυρα με σκοπό να παραστεί στην εκδήλωση του Συλλόγου Νέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία. Η σχέση και η προσωπική αλλά και η θεσμική με την Κέρκυρα, με την Μέλισσα, με τον Σπύρο του Ζουμπουλίδη και τους συνεργάτες του είναι ακατάλητη. Άλλωστε είναι γνωστό ότι έχω και μία άλλη σχέση με την Κέρκυρα λόγω της καταγωγής μου από τη Ζάκυνθο, δηλαδή με το Ιόνιο. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει εδώ στην Κέρκυρα όλα αυτά τα χρόνια από το κέντρο Μέλισσα και από το σύλλογο υπό την ηγεσία του Σπύρου και των συνεργατών του είναι μία μεγάλη υπόθεση για το νησί, η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε για την ανάπτυξη ενός σοβαρού δικτύου υποστήριξης των ατόμων με βαριά αναπηρία, όχι μόνο στην Κέρκυρα αλλά στο σύνολο των Ιωνίων νήσων. Και με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης που έχουμε, θέλω πραγματικά να πω ότι και η νέα Περιφερειακή Αρχή αλλά και οι νέες δημοτικές αρχές πρέπει να ενσκύψουν με λογισμό και γνώση και να αποδώσουν στους πολίτες με αναπηρία αυτού του τόπου και στις οικογένειές τους αυτά που τους αρμόζουν. Αυτά που έχουν σχέση με την ιστορία, την κοινωνική, την οικονομική και την πολιτική αυτού του τόπου, με την κουλτούρα αυτού του τόπου, πρέπει να συνάδουν με αυτά που παρέχουν. Και η Μέλισσα δείχνει το δρόμο, αλλά απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη, μια πιο σταθερή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν συνολικά, όπως είπα, τα ζητήματα των ατόμων, όλων των ατόμων με αναπηρία, αλλά κυρίως των ατόμων με βαριά αναπηρία, με νοητική αναπηρία, με σύνδρομο Down, με αυτισμό, με πολλαπλές αναπηρίες. Η παρουσία μας εδώ λοιπόν, η παρουσία μου εδώ έχει σχέση με το να ποτίσουμε φόρο τιμής στη δουλειά που κάνουν οι πολύ αγαπημένοι συνάδελφοι και οι συνεργάτες τους και να μιλήσουμε για αυτά που πρέπει να γίνουν εδώ.